πρώτους 4 αιώνες, ο Ρώμης τιμόταν ως πρώτος εν μέσω ίσων στο θεσμό της Πενταρχίας και είχε τα πρεσβεία τιμής. Τα ίσα πρεσβεία αποδόθηκαν και στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στην 4η Οικουμενική Σύνοδο, ενώ μετά το σχίσμα των Εκκλησιών παρέμεινε ο μόνος που έχουν αυτά τα πρεσβεία. Το πρωτείο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει κάποια λειτουργία και είναι συνδεδεμένο με την έννοια της συνοδικότητας. Όπου υπάρχει σύνοδος, εκεί υπάρχει και ένας πρώτος, ο οποίος συγκαλεί και προεδρεύει. Δεν υπάρχει σύνοδος χωρίς πρώτο και δεν υπάρχει πρώτος χωρίς σύνοδο. Και ο Ρώμης ήταν πρώτος στο πλαίσιο της Πενταρχίας και γι' αυτό η Εκκλησία τον πρίκησε με κάποιες μοναδικές αρμοδιότητες και όλοι σε αυτόν κατέφευγαν. Με την έννοια αυτή, το πρωτείο λειτουργούσε ως διακονία μέσα στην Εκκλησία. Και για την Ανατολική Εκκλησία είναι όντως πρωτείο διακονίας κατά το ο πρώτος εις το πάντον διάκονος. Όχι πρωτείο εξουσίας, όπως είναι στους Ρωμαιοκαθολικούς, όπου ο Πάπας είναι πρώτος άνευ ίσων, ο επίσκοπος των επισκόπων δηλαδή. Αυτό το πρωτείο είναι απαράδεκτο για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά στον τόμο που δόθηκε στο Πατριαρχείο Ρωσίας το 1590, όπου αναφέρει τον Κωνσταντινούπολο ως κεφαλή και αρχή όλων των Εκκλησιών. Γράφει: «Ομολογούμεν και τελούμεν εν τη βασιλευούση πόλη Μόσχα την εγκαθίδρυση και τον διορισμό του κυρίου Ιώβ Πατριάρχου, είναι ως κεφαλήν και αρχή έχει αυτός των Αποστολικών Θρόνων της του Κωνσταντινουπόλεως, ως και οι άλλοι Πατριάρχοι». Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν, τα πρεσβεία τιμής του Κωνσταντινουπόλεως ήταν αποδεκτά από όλες τις κατατόπους εκκλησίες, οι οποίες τον θεωρούσαν ως αρχή και κεφαλή τους. Τα πρεσβεία τιμής δεν είναι ένα απλό τυπικό προβάδισμα. Έχουν και κάποιες αρμοδιότητες. Δύο ουσιώδεις και αναγκαίες λειτουργίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι και οι εξής. Πρώτον, το προνόμιο που έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δέχεται εκλήτους προσφυγές από κληρικούς άλλων τοπικών εκκλησιών. Ο Ρώμης, με τους κανόνες 4 και 5 της Σαρδικής Συνόδου το 343, έλαβε το δικαίωμα να κρίνει υποθέσεις άλλων εκκλησιών. Με τον 28ο κανόνα της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, όπου δίδονται τα ίσα πρεσβεία τιμής και στον Κωνσταντινούπολεως, η αρμοδιότητα αυτή δόθηκε, όπως και όλες οι άλλες, δόθηκαν και στον Οικουμενικό Θρόνο. Αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στο θέμα της εκκλήτου και των προσφυγών και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η ίδια Οικουμενική Σύνοδος, η 4η, όρισε και άλλους δύο κανόνες, τον 9ο και τον 17ο, όπου κάνει σαφές το δικαίωμα αυτό να δέχεται εκκλήτους προσφυγές από άλλες τοπικές εκκλησίες και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Πράγμα το οποίο δεν θα ήταν απαραίτητο, όπως είδαμε, γιατί αφού έλαβε τα ίσα πρεσβεία τιμής, αυτομάτως λαμβάνει και το δικαίωμα να εξετάζει υποθέσεις άλλων εκκλησιών, αφού ο ίδιος ο Ρώμης τα είχε ήδη λάβει. Την αρχαία αυτή πράξη της Εκκλησίας την επιβεβαίωσαν και οι 4 Πατριάρχες της Ανατολής το 1663. Δηλαδή 1200 χρόνια μετά από την απόδοση αυτής της ευθύνης στον Κωνσταντινούπολεως. Σε ερώτημα του ρωσικού κλήρου ή το Κωνσταντινούπολεως θρόνο, εφείται πάσα κρίσης άλλων εκκλησιών και παρά αυτού λαμβάνει εκάστη υπόθεση σε εκκλησιαστική πέραση. Οι πατριάρχες απάντησαν ότι το προνόμιο αυτό του Πάπα είναι πρώτο διαραγήνε της Καθολικής Εκκλησίας. Ήδη δε εκείνου διαραγέντος, υποθέσεις πασών των εκκλησιών ή στο τον Κωνσταντινούπολεως θρόνο αναφέρονται και παρά αυτού τα αποφάσει λαμβάνουν. Όλη η πράξη της Εκκλησίας λοιπόν ανά τους αιώνες αποδεικνύει ότι ο Κωνσταντινούπολεως είχε σύν τες άλλες και αυτή την ευθύνη. Όλες οι υποθέσεις βρίσκουν πέρας στον Οικουμενικό Θρόνο αμετάκλητα, αφού τελεσιδικήσουν εντός των τοπικών εκκλησιών. Δεύτερον, όλες οι νεότερες εκκλησίες έλαβαν τις αυτοκεφαλίες τους από την Κωνσταντινούπολη. Ο τόμος αυτοκεφαλίας δεν είναι ένα συμφωνητικό δύο μερών, αλλά είναι μια μονομερής πράξη του Κωνσταντινούπολεως, που δόθηκε όχι τόσο για πνευματικούς λόγους, καθότι δεν υπήρχε πρόβλημα στην πνευματική διαπείμανση των λαών αυτών από την Κωνσταντινούπολη, αλλά δόθηκε κυρίως για πολιτικούς λόγους και για να μπορούν τα κράτη αυτά να κανονίζουν και την εσωτερική λειτουργία των εκκλησιών τους. Αυτό έλαβανε χώρα σε κάθε αυτοκεφαλία, χωρίς ανάγκη πανορθοδόξου συνόδου, και έγινε ιερά παράδοση και ιερά πράξη της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας. Η πάγια, σταθερή, αστασίαστη, μακραίωνη εκκλησιαστική και πανορθόδοξη συνείδηση έχει δημιουργήσει ένα εκκλησιαστικό έθιμο που ερμηνεύει αυθεντικά το δικαίωμα αυτού του Οικουμενικού Πατριάρχη να αποδίδει μονομερώς αυτοκεφαλίες.